Δεν μου δίνεις τη φακή. Δεν μιλάω να ξέρεις εγώ τι κάνω. Δεν γίνεται. Και τέλος μα δεν χωράμε. Έλα, έλα, πάμε μαλάκι. Σήκω, σήκω, έλα, σε δύο ώρες πετάμε. Πάλι εδώ είσαι εσύ. Δεν έφυγες, πήγες σπίτι, δεν κοιμάσαι. Φτάνει. Φτάνει, έλεος. Και στο βράδυ μαλάκι. Αυτό να μου σε πιέσαι δυο άτομα. Εγώ σε σένα, εσύ σε μένα. Οι δημοσιογράφοι θα βάλουμε αυτό το γραφό. Του δημοσιογράφου. Γιατί χθε δεν του είδαμε. Αλλά σίγουρα. Εκεί. Έλα να σου πω. Βάλε εδώ. Πού, δεν έχω. Λαχανή. Δεν είναι καλό, αυτό δεν μ' αρέσει. Από εκεί τι έχει. Δεν με έχω εγώ, ρε. Να το μάθω, εντάξει, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Δεν κατάλαβα. Για ξεφόρτωσε λίγο. Πέσε λίγο. Απέσε το στο τέλος από όλους τις παγιδευτικές. Δεν είναι αυτό λίγο, το αριθμό σου βάλε μόνο. Λουκά, πάρα από εδώ θα δίνουμε και δαρθόμαστε, ρε. Α, ναι. Ναι, ρε. Έγα, μη σου τώρα. Το τελά μας. Ναι, ρε, μάλα, ρε. Κοιμά μου όρθιο, λίγο, άστο, ρε. Ακόμα δεν ξέρω. Το βράδυ πάω, πας. Πες μου σαπάτω. Πάω εγώ. Ε? Πάω εγώ. Πάω εγώ. Πάω εγώ. Εκεί πάνω. Ωραία. Τιμάνω με εμένα. Ε? Τιμάνω με. Και τι έγινε. Πάτε μαζί. Πάτε μαζί, τι έγινε. Έρχεται να μας πω. Έρχεται, δεν είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Ήταν χθες κάτω. Γιατί βέβαια, όχι. Από εδώ ελάτε γιατί βάζουμε με τη σειρά και... Τελευταία, σας σε παρακαλώ πολύ. Πρώτα θα δω τι θα πάρω και μετά θα σου δώσω. Θα περάσετε από δύο φορές. Στο τέλος θα είναι φορές. Στο τέλος έτσι επόμενος. Πάλι βάζω κανένα μάλλον. Ναι, δεν γίνεται. Περιμένω να δηλώσω αυτό το πράγμα. Τους τέσσερις. Πήραμε τους τέσσερις βαθμούς και προχωράμε στη συνέχεια. Πήραμε το πόντο που θέλαμε. Τι πω να το πω, δεν μπορώ. Εντάξει, ναι, είναι μεγάλο. Βάλουμε ένα καπέλο και τέτοιο. Τα βλέπουμε, η δουλειά να βλέπουμε. Εσύ φημίζεις με καρνέζι, ρε. Αυτός εδώ είναι το άδικο, δεν είναι. Δεν λέμε τίποτα. Τι είπες τίποτα στο βράδυ. Τι να άλλαξε την πτήση. Ξέρεις. Σε γελάς σου, δεν ξέρω εγώ. Ακούγεται. Ένα κινητό, πάρουμε. Εκεί τώρα πάμε. Εντάξει. Δεν είναι κανείς. Είναι ρε. Είναι κι άλλη ρε. Είναι κι άλλη ρε. Βάλε. Σε αυτό. Δεν πολύ ρε από εδώ.
πέντε εστίες. Πέντε εστίες σου είπες, άμα. Άμα κανονίζεις. Ο Μιχάλης είπε αυτό τώρα, τι να σου πω, άμα θες να το πω. Έχω μήνυμα. Αποδεικτικά στοιχεία. Έχει αποδεικτικά στοιχεία λέει, έχει μήνυμα. Ναι, μόνο γίνεται. Αυτός όμως. Ω, δεν γίνεται, τι, εμείς θα πάμε. Κάνω πρόθεση. Κάνω πρόθεση σε όλους. Ναι, ναι. Κάνω πρόθεση. Γράψε με Άλεξ Βόταφο. Θα το στείλω στον Άλεξ για να έχω και εγώ αποδεικτικά στοιχεία, ρε. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι με τίποτα, πιστεύω. Το οποίο από αυτές όμως. Αγορασές. Ποιο. Φέρε από την σειρά. Πάρε μια σειρά. Κάτσε είναι κανένα δύο ακόμα δημοσιογράφοι να τους δώσουμε για αυτούς. Δώσε το παιδάκι ένα. Βάλω που θες. Ευχαριστώ με. Πάνε. Περίμενε, δεν έχει άλλο. Βάλει λίγο πιο δεξιά, δεν θα χωράμε. Δεν είναι και υπογραφή αυτή που βάζεις. Όλο τη βάζεις τη μέση εδώ, κοίταξε. Προσειρά. Μόνο από μένα θέλεις. Δεν θέλεις από όλους. Εντάξει, να σου βάλω μια φορά. Ναι, από εκεί... Μισό λεπτάκι να σου βάλω και εσένα. Μην βάζει άλλα. Έφυγε, έχει αγώνα. Εντάξει, δεν έχει καλά. Για ξεκινήσουμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε. Κανόνες τι θα κάνω εγώ τώρα και θα σου πω. Δηλώσεις δεν μπορώ να κάνω ρε παιδιά μόνος μου, τι αρχίσω, το ποίημα θα πω. Εσύ μη γράφεις είπα. Δεν τον πήρες τηλέφωνο, θα ερχότανε. Αλλά άμα του έλεγες εσύ χθες τι είχε, θα σου λέω να έρχονταν. Δεν θα κοιμόταν εδώ, θα ήταν το πρωί. Ε, Μιλένη. Πώς μου δείτε, αφού είμαι πίσω. Άμα θέλει. Έλα να φύγει που θα φύγει. Καλά, εφανιάζε. Ξεκίνα, έλα ξεκίνα. Κάτσε, μίλα ρε μαλάκα. Τι τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι ρε. Ένα, δύο, τρία, τρία. Πες ένα τραγούδι. Με συμπιώνει και παντελίδι. Μιχαλή, ένα. Οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας, για την εθνική ομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές το θέλαμε αυτό από την αρχή. Πιστεύω ότι έγινε με τον καλύτερο τρόπο και τα καταφέραμε. Δύο παιχνίδια απέναντι στη Ρουμανία, η Ελλάδα έδειξε την αναπεραιότητά της. Εντάξει, πιστεύω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι από την αρχή του παιχνιδιού. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ και μετά προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό. Βέβαια, ισοφαριστήκαμε, αλλά δεν μας επηρέασε και πιστεύω ότι δίκαια περάσαμε. Τελικά, το κλειδί της επιτυχίας της εθνικής είναι η ομοιογένεια, το καλό που είμαστε από την πλήρη για τόσες μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία. Σίγουρα, η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα. Εμείς το καταφέραμε από την αρχή που είμαστε εδώ πέρα και έχουμε κάνει όλες αυτές τις επιτυχίες. Επόμενος. Θέλω να ρωτήσω και τους συγχαρητήρια αρχικά για την χθεσινή εμφάνιση και την πρώτη φορή. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες βραζιλιάνικες παίξεις έχετε μάθει μέσα σε 4 ώρες. Τι αλαπούτα. Άνοιξες, ε. Πάλι ξέρεις κάποια... Δεν ξέρω εγώ βραζιλιάνικα, ελληνικά ξέρω μόνο. Λουκά. Εσύ ξέρεις τι που θα μας πεις. Σταμικά ξέρεις, Λουκά. Ίδια είναι. Έμαθες τίποτα.
Ξέρετε πορτογαλικά. Το ίδιο. Ναι. Ξέρετε. Σε μαγετά. Ωραία. Έλα. Έλα, Μιχάλη. Τι άλλο ρωτήσατε, τα ίδια. Τι από τα ίδια. Σου πήγε το επόμενο, ρε. Ωραία, είσαι ωραίος. Για πάμε, παιδιά. Για πάμε, παιδιά. Δεν έχει άλλο. Τι να πω. Πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία για την Ελλάδα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που ζουν όλοι έτσι. Είναι σημαντική η πρόκληση όχι μόνο γιατί αυτά που βιώνει η χώρα. Είναι σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί πραγματικά η εθνική ομάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να είναι σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Κάτι που δεν καταφέρουν πολύ μεγάλες προσδοκικά χώρες. Ελπίζω στο μέλλον να βοηθήσει ώστε να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω. Και στα δύο παιχνίδια υπήρχε πολύ σιγουριά. Ειδικά μετά το πρώτο σκόρ το 3-1 δεν πέρασε καν το μυαλό μας η σκέψη ότι μπορούμε να κινδυνεύσουμε ή να αποκλειστούμε. Παρ' αυτά δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Οι Ρουμάνοι πίεσαν αρκετά το πρώτο 20 λεπτό. Κρατήσαμε, μετά υπάρχει εμπειρία στην ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε ένα παιχνίδι επαγγελματικά θα έλεγα. Είναι ένα όνειρο ζωής για όλους σας να συμμετέχετε σε ένα μουντιάλ στην Βραζιλία και πάρουν το ποδοσφαίρο. Είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Νομίζω και ήμασταν στην Αφρική, οπότε ήταν πρώτα Θεός στο δεύτερο Μουντιάλ που θα συμμετάσχουμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Γεια, Λουκά. Δεν θα είχε ερωτήσει όμως. Πες μόνος. Τρεις ερωτήσεις, τρεις. Ας το καλύτερο. Πείτε λοιπόν στα γήπεδα της Βραζιλίας, μεγάλη στιγμή. Εκεί, αν έχει ανέβει ο πίκης, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Ο πίκης παραμένει ψηλά και βλέπουμε. Έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό μέχρι τότε. Ποιος θα πάλι περιμένει, πιστεύω. Όποιος και να έρθει, καλό σας έρθει. Είπαμε να περάσουμε και περάσαμε. Πολλά, πολλά. Δεν κάνει να τα πούμε. Ο ειδικός δεν είναι σήμερα. Λουκά, σε ποιον αφιερώνεις την πρόκληση στο Μουντιάλ? Σε ποιους ανθρώπους, την οικογένειά σου, σε ποιους ανθρώπους αφιερώνεις? Σίγουρα στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου και σε όλο τον κόσμο. Σε όσους χαρήκανε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.